Ο Αριστοτέλης, ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, ένας φιλόσοφος και ένας πρωθυπουργός με δεμένα μάτια. Για να μην βλέπουν, λένε οι διοικητικοί υπάλληλοι του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τι συμβαίνει στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο, στο χώρο της παιδείας και της γνώσης. Μπορεί τα σύννεφα να έχουν μόλις αρχίσει να διαλύονται από τον πρωινό ουρανό, αλλά παραμένουν μέσα στη σκέψη των ανθρώπων που συναντήσαμε. 1.349 διοικητικοί υπάλληλοι σε 8 πανεπιστημιακά ιδρύματα σε όλη τη χώρα είναι αναγκασμένοι να γυρίσουν σελίδα στη ζωή τους εξαιτίας της διαθεσιμότητας. Η λειτουργία ορισμένων τμήματων των πανεπιστημίων περνάει μέσα από τα χέρια τους. Αλλά τι ηρωνία! Το μέλλον φαίνεται ότι δεν είναι πλέον στα δικά τους χέρια. Με έχουν προσεγγίσει οι συνάδελφοί μου εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και μέσα στην κατάσταση απόγνωσης στην οποία έχουν βρεθεί μου περιγράφουν τα πολύ ιδιαίτερα προσωπικά, οικογενειακά και κοινωνικά τους προβλήματα. Έχουν έρθει άνθρωποι και μου έχουν πει, συνάδελφοί μου και συναδέλφισές μου, ότι στο σπίτι δεν υπάρχει εργαζόμενος άνθρωπος και τώρα περνούν και αυτοί στο καθεστώς διαθεσιμότητας. Σε κάποιες των περιπτώσεων είναι πολύ ακραία κάποια πράγματα. Υπάρχουν οικογένειες οι οποίες αντιμετωπίζουν πολύ ιδιαίτερα προβλήματα με παιδιά, με εξαρτήσεις από ουσίες κτλ. Σε οικογένειες που δεν δουλεύει κανένας χειρολεκτικά. Ο μόνος εργαζόμενος είναι ο συνάδελφος, ο οποίος πάει και αυτός σε καθεστώς διαθεσιμότητας. Τι σημαίνει καθεστώς διαθεσιμότητας? Σημαίνει σε απόλυση ουσιαστικά. Η Ειρήνη εργάζεται εδώ και 16 χρόνια ως βιβλιοθηκονόμος. Η διαδρομή της περνάει μέσα από το Πάντιο Πανεπιστήμιο, το Πολυτεχνείο Κρήτης, για να καταλήξει τα τελευταία 7 χρόνια στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΠΗ ΘΙΤΑ. Αυτό που αναρωτιέται τώρα είναι αν θα τελειώσει και εδώ. Αισθάνομαι ότι περιμένω στην ουρά για να με σφάξουν, έτσι αισθάνομαι. Έτσι αισθάνομαι. Λίγο πολύ ξέρουμε ποιοι θα φύγουμε σε διαθεσιμότητα ή όχι, αλλά είτε είσαι μέσα είτε δεν είσαι μέσα, όποιος μπορεί να καταλάβει μπορεί να μπει στο πετσί του καθενός. Δηλαδή είναι τραγικό συνέστημα και είμαι 39 χρόνια και αυτό δεν το έχω ξανανιώσει. Όσο σκληρογημένη και να είμαι στην ζωή μου, αυτό το πράγμα έτσι μαζικά δεν το έχω ξανανιώσει. Να βλέπω τους συναδέλφους μου, να βλέπω φίλους μου. Δεν μιλάω μόνο για μένα, βλέπω το σύνολο, αυτή η ακραία κατάσταση. Ξέρω ότι μας έχουν πουλήσει. Μας έχουν πουλήσει. Και αυτό είναι γεγονός. Οι περισσότεροι από τους εργαζόμενους μετρούν από 15 έως 35 χρόνια απασχόλησης. Τι σημαίνει αυτό? Πολλοί από αυτούς έχουν συμπληρώσει τα 60 τους χρόνια. Μία ολόκληρη ζωή στην υπηρεσία των γραμμάτων. Αυτό το κομμάτι είναι το πιο δύσκολο από ανθρωπιστική πλευρά, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, συνάδελφοι οι οποίοι έχουν αρκετά χρόνια και είναι μιας κάποιας μεγαλύτερης ηλικίας και με δεδομένη την ανεργία που υπάρχει αυτή τη στιγμή, ειδικά στη δικιά μας τη γεωγραφική περιοχή, αλλά και γενικότερα στην Ελλάδα, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ξαναβρουν δουλειά. Αποσύρονται. Τους αποσύρουν από την δουλειά τους, από την παραγωγή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, γιατί η απώλεια της εργασιακής υπόστασης σημαίνει μια σειρά από πράγματα και όσον αφορά στην αξιοπρέπεια, αλλά και όσον αφορά στην επιβίωση αυτή καθ' αυτή των συναδέλφων. Τα προβλήματα που προκύπτουν, όπως λένε οι εργαζόμενοι, αλλά και η Πριτανία, είναι πολλά. Το καθεστώς διαθεσιμότητας μπορεί να αναστείλει σημαντικές λειτουργίες των πανεπιστημίων. Μπορεί κανείς να φανταστεί πανεπιστήμιο χωρίς βιβλιοθήκη. Σε λίγες μέρες, αν εφαρμοστεί η διαθεσιμότητα, δεν θα υπάρχει ούτε ένας βιβλιοθηκονόμος σε κανένα από τα 8 πανεπιστήμια. Άρα λοιπόν οι βιβλιοθήκες θα κλείσουν. Μπορεί κανείς να φανταστεί ένα πανεπιστήμιο το οποίο να μην έχει τεχνικό προσωπικό, το οποίο να υποστηρίζει τις εργαστηριακές του υποδομές, τις κλινικές του, τα εργαστήριά του. Ούτε ένα καλοριφέρ δεν θα μπορούμε να φτιάξουμε, διότι έχουν φύγει όλη η τεχνική, όλο το τεχνικό συνεργείο, όλο το τεχνικό προσωπικό. Μπορεί να φανταστεί κανείς ένα πανεπιστήμιο το οποίο δεν θα έχει, για παράδειγμα, οικονομική υπηρεσία η οποία θα βγάλει τη μισθοδοσία και θα κάνει τους οικονομικούς λογαριασμούς, τις προμήθειες κτλ. Αυτό θα συμβεί σε εμάς, γιατί μας παίρνουν 55 υπαλλήλους από την οικονομική υπηρεσία. Μπορεί να φανταστεί κανείς ένα πανεπιστήμιο χωρίς φύλαξη. Παίρνουν όλους τους φύλακες από τα 8 πανεπιστήμια. Δεν μπορεί λοιπόν να λειτουργήσει το πανεπιστήμιο με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι τρόπος αυτός χωρίς καμία αξιολόγηση, τελείως αυθαίρετα, οριζόντια να καταργούνται αυτές οι θέσεις. Στους κόλπους της βιβλιοθήκης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου παράγεται τεράστιο ερευνητικό έργο. Η ιστορία της ξεκινάει από το 1927.
επισκεφθήκαμε το επιστημονικό αναγνωστήριο, το οποίο προορίζεται κυρίως για το επιστημονικό και διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου. 1 εκατομμύριο τίτλοι, χιλιάδες επιστημονικά περιοδικά, των οποίων η πρόσβαση είναι online. Στο υπόγειο κρύβεται ένας θησαυρός γνώσης από τον 15ο αιώνα. Σπάνιες συλλογές αποτελούν ανεκτίμητη κληρονομιά που διαφυλάσσεται ως κόρη οφθαλμού. Η βιβλιοθήκη ξεκίνησε να λειτουργεί με την είδηση του Πανεπιστημίου 2 χρόνια μετά, από το 1927. Είναι η κεντρική βιβλιοθήκη και υπάρχουν και άλλα 47 παρατήματα σχολών και τμήματων. Υπάρχει εδώ πέρα ένας θησαυρός από πολύ παλιά βιβλία. Εκτός από τα σπάνια που έχουμε, διαφυλάσσουμε και τη χάρτα του Ρήγα. Όλα αυτά βρίσκονται σε ειδικούς χώρους διαμορφωμένους, τα οποία συντηρούνται. Έχουμε έναν τεχνικό ο οποίος υποστηρίζει όλη την συντήρηση, διαφυλάσσονται σε ειδικούς χώρους. Επίσης υπάρχει το τμήμα ψηφιοποίησης, το οποίο και αυτό κινδυνεύει με τη διαθεσιμότητα, γιατί θα φύγει υπάλληλος ο οποίος είναι μοναδικός και έχει και το πτυχίο καθαρά της βιβλιοθηκονομίας. Οπότε όλο το σπάνιο υλικό αυτό γίνεται ψηφιοποίηση για να μπορέσουν να το δουν οι υπόλοιποι. Επίσης, εκτός από αυτές τις υπηρεσίες της ψηφιοποίησης που υπάρχει και κινδυνεύει, είναι οι υπηρεσίες της υποστήριξης της ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης, η οποία στηρίζεται και αυτή από ένα άτομο το οποίο είναι και αυτό σε διαθεσιμότητα, οπότε και αυτό κινδυνεύει να κλείσει. Επίσης είναι τα ηλεκτρονικά, η υπηρεσία με τα ηλεκτρονικά μαθήματα, το λεγόμενο Blackbird. Έχουμε το ιδρυματικό καταθετήριο, μία βάση όπου εκεί συγκεντρώνονται όλες οι μεταπτυχιακές και διδακτορικές εργασίες, οι οποίες χρειάζονται για τη διεθνή αξιολόγηση του Πανεπιστημίου. Ποια είναι η προσφορά της βιβλιοθήκης στο κομμάτι της έρευνας? Η βιβλιοθήκη, πέρα από τις κλασικές υπηρεσίες που προσφέρει, έχει πλέον έναν νέο ψηφιακό, θα λέγαμε, ρόλο. Αυτό που όλοι τόσο απλά βλέπουν στον υπολογιστή τους, την πρόσβαση σε περιοδικά, σε βιβλία, από πίσω υπάρχουν άνθρωποι που το στηρίζουν. Τα τελευταία 15 χρόνια στο Πανεπιστήμιο του Απιθύτα εδρεύει το γραφείο του Χία Λίνκ, και για όσοι δεν το ξέρουν, είναι ο σύνδεσμος ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Μέσα από τον ΣΕΑΒ Χία Λίνκ δίνεται πρόσβαση σε 14.500 περίπου περιοδικά, σε πάρα πολλές επίσης βάσεις και σε ηλεκτρονικά βιβλία που αφορούν όχι μόνο το Απιθύτα, αλλά όλα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και τα ερευνητικά κέντρα. Το γραφείο αυτό πιθανόν μέσα από τη διαθεσιμότητα θα κλείσει, γιατί δεν θα μπορεί να στηριχτεί, μια που το άτομο που εργάζεται εκεί πέρα θα βγει σε διαθεσιμότητα. 15 χρόνια πριν το Χία Λίνκ κατάφερε να κάνει μια τεράστια οικονομία στο ελληνικό κράτος, δημιουργώντας κεντρικές συνδρομές, και αυτό συνέβαλε πάρα πολύ και βοήθησε όλα τα ιδρύματα να ανεβούν στις διεθνείς κατατάξεις. Ο περισσότερος κόσμος πιστεύει ότι σε μια βιβλιοθήκη θα πάει να ζητήσει ένα βιβλίο, θα το πάρει και θα φύγει. Εδώ όμως υπάρχουν και κάποιες άλλες υπηρεσίες. Δυστυχώς δεν είναι έτσι όπως αυτό που νομίζουν, γιατί ίσως δεν έχει γίνει και η ανάλογη προβολή. Δεν υπάρχει μόνο το παίρνω ένα βιβλίο ή δίνω, αλλά πίσω από αυτό στηρίζονται πάρα πολλές ηλεκτρονικές υπηρεσίες, και τις υπηρεσίες αυτές τις στηρίζουν οι υπάλληλοι, οι οποίοι φεύγοντας σε διαθεσιμότητες θα κινδυνεύσουν. 2 επιστολές με το ίδιο μήνυμα παρέλαβαν οι Πριτάνοι των 8 πανεπιστημίων, που διαμαρτύρονται για τη διαθεσιμότητα και προαναγγέλουν προσφυγές στη δικαιοσύνη. Αν δεν συμμορφωθείτε, γράφουν, και δεν στείλετε τα στοιχεία που ζητούνται για να προχωρήσει η διαθεσιμότητα των υπαλλήλων σας στο ΑΣΕΠ, θα διωχθείτε για παράβαση καθήκοντος. Εμείς αυτό που κάναμε, υπακούοντας στο Υπουργείο, είναι συμπληρώσαμε τα σχέδια αξιολόγησης τα οποία εκείνο μας έστειλε. Με τη μέθοδο που το Υπουργείο πρότεινε και με τα κριτήρια που το Υπουργείο μας πρότεινε. Και από αυτήν την διαδικασία εσωτερικής μας αξιολόγησης προέκυψε ότι υπάρχουν 2.500 ελλείψεις στα πανεπιστήμια θέσεων διοικητικού προσωπικού. Αυτό το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας αξιολόγησης δεν άρεσε προφανώς στο Υπουργείο, γιατί δεν τέριαζε, ας το πούμε έτσι, με τις δικές τους σκοπιμότητες. Πριν λοιπόν φτάσουμε στα άκρα και πάμε στα δικαστήρια, εμείς στο Συμβούλιο της Επικρατείας και το Υπουργείο στην εισαγγελία, κατηγορώντας μας δήθεν για παράβαση καθήκοντος, ζητάμε να γίνει διάλογος. Προτείνουμε δηλαδή μια λύση για την άρση του αδιεξόδου, το οποίο έχει δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή, μια λύση η οποία θα μας καθίσει στο ίδιο τραπέζι με το Υπουργείο και με την κυβέρνηση, να συζητήσουμε ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες των πανεπιστημίων, πώς μπορεί να γίνει το νοικοκύρεμα που εσείς το είπατε, πώς μπορεί να γίνει η διοικητική αναδιάρθρωση, να το πω εγώ, των πανεπιστημίων με ένα τέτοιο τρόπο που να βοηθά τα πανεπιστήμια. Όχι να τα απορριθμίζει, να τα απαξιώνει και να τα καταστρέφει.
φανταστώ τη ζωή μου να μην είμαι μέσα στο πανεπιστήμιο. Αρχικά είναι αυτό. Οπότε είναι πολύ σημαντικό για την ψυχολογία μου και προφανώς είναι και το θέμα της επιβίωσης. Αυτό με τις διαθεσιμότητες, προφανώς είναι ένα ψέμα. Για ποιες διαθεσιμότητες μιλάμε, πού θα μας πάνε και ξέρουμε ότι εκεί που θα μας πάνε θα κλείσουν. Οι αποχωρήσεις, ωστόσο, από τις υπηρεσίες των πανεπιστημίων αυξάνονται συνεχώς, αν προσθέσουμε το προηγούμενο καθεστώς διαθεσιμότητας και τις συνταξιοδοτήσεις που άφησαν πίσω τους κενές θέσεις. Αντιλαμβανόμαστε ότι τα τελευταία χρόνια απομειώνει το προσωπικό σε ένα σημαντικότατο βαθμό. Δηλαδή έχει χάσει το 35% του προσωπικού του μόνο τα τελευταία δύο χρόνια. Αποστελεχώνονται τα ειδήματα διαρκώς τα τελευταία χρόνια και η αποψήλωση από προσωπικό διοικητικό που αποτελεί τον κορμό για την λειτουργία των ιδρυμάτων, το διοικητικό προσωπικό, θα τα οδηγήσει σε πλήρη αδιέξοδο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν γραμματείες οι οποίες δουλεύουν με έναν μόνο συνάδελφο. Εάν αυτός ο συνάδελφος τεθεί σε διαθεσιμότητα, για κάποιο διάστημα τουλάχιστον, μέχρι να προσπαθήσει, γιατί δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει, το Πανεπιστήμιο να αναδιατάξει το προσωπικό, θα πρέπει να κατεβάσουν ρολά. Άρα λοιπόν ο φοιτητής που θα χρειαστεί μια αναλυτική βαθμολογία, ένα χαρτί, μια βεβαίωση από τη γραμματεία, θα βρίσκει τη γραμματεία κλειστή. Ή αντίστοιχα, αν θέλετε να το κάνω πιο δραματικό σε εισαγωγή, ξεκινάει η περίοδος εγγραφών. Με συναδέλφους σε διαθεσιμότητα, πώς θα δουλέψουν οι γραμματείες αυτές τις εγγραφές, αυτόν τον όγκο της δουλειάς που υπάρχει? Το πανεπιστήμιο, λένε, είναι το σπίτι τους. Η γνώση και η εκπαίδευση δεν χωράνε σε καλούπια. Άλλωστε, η καλύτερη και πιο αποδοτική επένδυση μιας χώρας είναι η παιδεία.